Και λέει το τραγούδι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω. Το δεινοσαυράκι, το δεινοσαυράκι, το δεινοσαυράκι, το δεινοσαυράκι. Κοίταξε ψηλά τον ουρανό. Κεντρούς στο αριστερό σας χέρι. Ταντό θα το παραλάβετε από το κατάστημα Νέμετ από αύριο κιόλας. Με το γατάκι σας. Στο μεταξύ κατηγορίζουν τα φωτεινά χούλαχου της Μίσης Πάμπλ. Λάμε γιάνκο! Εσύ θέλω να μου πεις κάτι πιο εύκολο. Θέλω να μου πεις ένα άγριο ζώο της ζούγκλας που να τρώει ανθρώπους. Άγριο ζώο της ζούγκλα που να τρώει ανθρώπους. Ναι. Η μάνα μου. Ρε περικόπη. Ρε παιδάκι μου, η μανούλα τρώει ανθρώπους. Ρε, αφού δεν τρώει, εχθές το πρωί που σε φώναζε να πας για δουλειά, γιατί της είπες με έφαγες μωρή αρκούδα, το κοκκιά. Μαζί μας έχουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Θωμαή Μεντρινού. Καλησπέρα και του χρόνου καλή αποκριά να έχουμε, καλές αποκριές. Σήμερα είδαμε πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, είδαμε παιδιά, είδαμε να γεμίζει ο οικισμός της Άνω Σύρου, από να σφίγγει από ζωντάνια, από χαρά, από όμορφες στιγμές και όμορφες δραστηριότητες. Λίγα λόγια για αυτή την πρώτη φορά, έτσι, το πρώτο παιδικό καρναβάλι. Το πρώτο καρναβάλι των παιδιών και όλα αυτά τα οποία περιγράψατε προέρχονται από τα παιδιά. Η χαρά, η ελπίδα, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το προσφέρουμε στα παιδιά, στους γονείς, στις οικογένειες. Ένας δεσμός, ο οποίος νομίζω θα συνεχίσει για τα επόμενα χρόνια, είναι μεγάλη συμμετοχή, δεδομένου που ξεπεράσαμε τα 500 άτομα τα οποία μπήκαν στο μεσαιωνικό κοινό της Άνω Σύρου. Και αυτό μας γεμίζει ελπίδα. Ένα δυνατό κομμάτι μέσα στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Συνδυακού Καρναβαλιού, Καρναβάλι Γεωργίου Σουλής, το οποίο φέτος κλείνει 40 χρόνια ζωής. Και δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει πιο όμορφα, πιο μαγικά το καρναβάλι των παιδιών. Και στο πλαίσιο του αυτής της δράσης είχαμε και τα έργα, τα σχολεία του νησιού μας, της πρωταπάθμιας εκπαίδευσης. Ήταν την οποία χρησιμοποιήσαμε με την βοήθεια και με σύμβουλο μόλις και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Βόλια και όλους τους εκπαιδευτές, όλους τους μαθητές για αυτά τα υπέροχα έργα τα οποία κόσμουν πλέον στον εσωτερικό οικισμό, τα οποία είναι από τη Σύρο. Είναι γεμάτα Σύρο, γεμάτα καρναβάλι που γονίζουν το Βαβακάρι. Εκτός όμως από όλα αυτά, χτες βγήκε και στη δημοσιότητα και το τραγούδι του Συριανού Καρναβαλιού, εμπνεύστρια και έτσι ήταν ένα, όπως είπε και ο κύριος Κουλούρας, ένα όνειρό σας να γίνει ένα τραγούδι και έχουμε ακούμε και τις καλύτερες κριτικές. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Να το δημοσιεύει χθες. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε, είναι κάτι το οποίο αξίζει στη Σύρο. Η στίχη του
θα είναι κάτι το οποίο θα μείνει, θα χορεύει πολλοί κόσμος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το αγκάλιασε. Οι εκδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, έτσι, με αποκορύφωμα την επόμενη εβδομάδα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο των Αποκριών, όπου υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, έτσι. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ουσιαστικά το μονιστικό πρόγραμμα, ξεκίνησε με το κυνήγι κρυμμένο χωριό και ολοκληρώνεται, κορυφώνεται με τις δύο καρναβαλικές παρελάσεις το Σάββατο εδώ, στον Μεσολικό Οικισμό. Η συμμετοχή των καρναβαλικών ομάδων έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, γιατί είναι πάνω από 1.700 καρναβαλιστές. Ομάδες εκτός Σύρου και η Σύρος, το καρναβάλι της, αξίζει μια θέση και την έχει κατακτήσει επάξια στα μεγαλύτερα καρναβάλια της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Σάνο Σύρου, τον κύριο Πέτρο Ραουζέο. Κύριε Ραουζέο, είδαμε σήμερα όμορφες και χαρούμενες στιγμές με τα παιδιά. Ένα ξεχωριστό καρναβάλι για πρώτη φορά διοργανώνεται φέτος. Έτσι λίγο την άποψή σας. Ναι, όντως. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και του χρόνου. Καλές απόκριες να σκεφτώ σε όλους και σε όλες. Σήμερα η Άνω Σύρος έζησε στιγμές καρναβαλικές. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από το πρώην Δήμο Άνω Σύρου που διοργανώνονταν στην Ενωριακή Αίθουσα του Αγίου Σεβαστιανού, με πρωτοβουλία της Αντιδήμαρχου Πολιτισμού και το Τμήμα Πολιτισμού, την κυρία Θαμαή Πεντρινού, πραγματοποιήθηκε, διοργανώθηκε το πρώτο παιδικό καρναβάλι στην ιστορία του ενιαίου Δήμου Σιδερμόπολης με διάφορες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, happenings, glow, κουλαχού, ζωγραφικές, το καπέλο του Σουρί. Ήταν πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Είδαμε πάρα πολλά παιδιά να ανεβαίνουν στο νησισμό μας, να παίρνουν ο οικισμός μας ζωή ζωντάνια, όμορφες καρναβαλικές εικόνες με διάκοσμους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι και οι διάκοσμοι που δημιούργησαν φέτος με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου τα σχολεία, τα διάφορα σχολεία του νησιού μας. Ένας νέος καρναβαλικός διάκοσμος στο νησιμό μας. Φέτος το καρναβάλι μας είναι παιδιακό, συμπληρώνει τα 40 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας εδώ στην Άνω Σύρο, εδώ στην πιάτσα και στην πλατεία Βαμβακάρη που ξεκίνησε πριν 40 χρόνια το 1984. Το άλλο Σάββατο θα κορυφωθούν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις εδώ στον οικισμό μας με τα ζεμπέκια του κύριου Νίκου Σολάρη, του Άρωμα Παράδοσης, ο οποίος είναι αλληλένδε το κομμάτι της όλης αυτής της ιστορίας του Συριανού καρναβαλιού και ειδικότερα του Απανοσυριανού, γιατί ήταν ένας από τους πρώτους μαζί με τον Πάπη Κουλούρα και τον πρώην τέος δήμαρχο Γιώργο Πάπουτσι, που πρώτη φορά το 1984 δημιούργησαν το Απανοσυριανό καρναβάλι. Παιδιακό καρναβάλι το φετινό. Πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες και δράσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και το σπάσιμο των πύλινων. Ένα έθιμο που ξεκινάει πριν από 100 και πλέον χρόνια. Πάλι από το άρωμα παράδοσης έγινε δραστηριότητα. Και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στον οικισμό μας ολοκληρώνονται την καθαρά Τρίτη, την Τρίτη των Καθολικών, με το κάψιμο του καρνάβαλου 8 η ώρα στην πλατεία του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ στον χώρο υπάρχουν παιδιακές αφήσεις και φωτογραφίες και από τα πρώτα καρναβάλια και από τα πρώτα καρναβάλια του ενιαίου Δήμου, αλλά και από τα καρναβάλια του Δήμου Άνω Σύρου. Είναι ωραίο να βλέπεις ωραία χαρούμενα να χαίρονται τα παιδιά. Αυτός ήταν ο σκοπός της Αντιδημάρχου και των εθελοντών που πλαισίωσαν το παιδικό καρναβάλι. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ σαν πρόεδρος της κοινότητας και την αγαπημένη Αντιδήμαρχο Θωμαή Μελινού, όπως και τους εθελοντές, καθώς και
το πρίντεζι και Γεωργία Ματσούκα από το ετόπο Σύρο για εκδήλωση και για την δραστηριότητα και για όλο ό,τι συνέβαλα για να πραγματοποιηθεί το πρώτο παιδικό καρναβάλι του Αιγαίου Δήμου. Και του χρόνου, χρόνια πολλά, καλές απόκριες σε όλες και σε όλους.